Γεια σας, παιδιά μου αγαπημένα. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα σας διηγηθούμε μύθους από τη μυθολογία μας. Εδώ έχουμε τον Στέφανο Βαρελάνα. Γεια σας, παιδιά. Τη Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας, παιδιά. Και κάπου υπάρχει ένα σκυλάκι, αλλά αν παρουσιαστεί, να ξέρετε ότι είναι η Νέντα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Καράβι, οι μύθοι μας που μας ταξιδεύουν και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε. Άδωνις, ας πάμε σε έναν όχι τόσο γνωστό μύθο που έχει σχέση με την Αφροδίτη και τον Άδωνη. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον Άδωνη. Ήταν γιος του Κινήρα και της Σμύρνας. Η Σμύρνα κάποτε παραβίασε τους θεϊκούς νόμους και τότε οι θεοί την μεταμόρφωσαν σε δέντρο, τη Μυρτιά. Μετά από λίγο καιρό και από τον κορμό της Μυρτιάς γεννήθηκε ο Άδωνη. Ο μικρός Άδωνης ήταν πολύ όμορφος, τόσο όμορφος που η Αφροδίτη τον πήρε, τον έβαλε μέσα σε ένα σεντούκι και τον πήγε κατευθείαν στην Περσεφόνη, έτσι, να τον μεγαλώσει και να τον προσέξει πολύ καλά. Την πήγε δηλαδή στη βασίλισσα του Άδη. Όταν μεγάλωσε έγινε ένα πανέμορφο παλικάρι. Τόσο που Περσεφόνη, κόρη της θεάς Δήμητρας, θαμπόθηκε από την ομορφιά του και αρνήθηκε να τον δώσει πίσω στην Αφροδίτη. Η Αφροδίτη τότε έγινε έξω φρενών. Θύμωσε τόσο πολύ που πήγε πάνω στον Όλυμπο να τα πει όλα στον πατέρα της το Δία. Το Δία, τον πατέρα των θεών. Δία πατέρα, έχουμε μια διαμάχη με την Περσεφόνη και θα ήθελα να μας βοηθήσεις να βρούμε τη λύση. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις, που είσαι τόσο δίκαιος και σωστός. Τι θέλεις, Αφροδίτη μου, είπε ο Δίας που πάντα έλυνε δίκαια όλα τα προβλήματα των θεών. Η Αφροδίτη τότε εξήγησε στο Δία τι είχε γίνει με τον Άδωνη, ότι τον εμπιστεύτηκε μωρό στην Περσεφόνη, ότι είχαν συμφωνήσει ότι όταν θα μεγάλουν θα τον έπαιρνε πίσω, αλλά τώρα η Περσεφόνη δεν τον δίνει. Τότε ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων όρισε τους 4 μήνες του χρόνου ο Άδωνης να ζει κοντά στην Περσεφόνη. Τους άλλους 4 κοντά στην Αφροδίτη. Και τους υπόλοιπους 4 να είναι ελεύθερος να τους διαθέτει όπως εκείνος θέλει. Μια πολύ δίκαιη λύση νομίζω. Όταν το έμαθε όμως ο Άδωνης, δεν ήθελε να κρατήσει για τον εαυτό του αυτούς τους 4 μήνες και τους χάρισε στην Αφροδίτη. Έτσι ο Άδωνης 4 μήνες έμεινε κοντά στην Περσεφόνη και 4 μήνες και 8 μήνες κοντά στην Αφροδίτη πάνω στη γη. Τους 8 αυτούς μήνες ήταν πολύ ευτυχισμένος. Περνούσε υπέροχα, διασκέδαζε και κυνηγούσε ανέμελα μέσα στα δάση. Κυνηγούσε όμως χωρίς καθόλου να προσέχει. Η Αφροδίτη έβλεπε πόσο επικίνδυνα κυνηγούσε και τον παρακαλούσε να είναι πιο προσεκτικός. Όμως εκείνος δεν έδινε σημασία στις συμβουλές της, έτσι. Μια μέρα λοιπόν που είχε πάει να κυνηγήσει μέσα στο δάσος, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αγριογούρουνο. Πολλοί λένε ότι το αγριογούρουνο το είχε στείλει επίτηδες ο Άρης, γιατί ζήλευε. Αγαπούσε, βλέπετε, και αυτό στη θεά του έρωτα. Ο Άρης, ο θεός του πολέμου. Ακριβώς. Ήταν πολύ επικίνδυνο το αγριογούρουνο αυτό. Ο Άδωνης δεν μπόρεσε να προφυλαχτεί και χτυπήθηκε θανάσιμα. Η Αφροδίτη από μακριά είδε αυτή την τρομακτική σκηνή και ξυπόλυτη άρχισε να τρέχει, να τρέχει. Δεν φόρεσε τα σανδάλια της. Έτρεξε να τον βοηθήσει, αλλά ένα αγκάθι μιας άσπρης αγριοτριανταφυλλιάς της τρύπησε το πόδι. Από την πληγή της θεάς έτρεξε τότε κόκκινο αίμα και αμέσως τα αγριοτριαντάφυλλα που ήταν άσπρα έγιναν κόκκινα. Η καθυστέρηση αυτή της τύχησε και δεν πρόφτασε τον Άδωνη ζωντανό.
Απαρηγόρητη σήκωσε τότε το κορμί του όμορφου νέου και το ακούμπησε πάνω στα πράσινα χορτάρια. Έκλαιγε η Αφροδίτη μας. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Μάλιστα λένε ότι τα δάκρυά της για τον Άδωνη έπεσαν κάτω στη γη και αμέσως φύτρωσαν ανεμόνες στη θέση τους. Όλη η χώρα θρύνησε το θάνατο του όμορφου νέου, του Άδωνη. Αι, ο νιός που αγάπησα, έκλαιγε η Αφροδίτη, που είχε ομορφιά και χάρη. Με μαύρο δάκρυ κλαίει η καρδιά, στη μαύρη γη θα πάει. Δεν θα τον ξαναδώ ποτέ πια. Δεν θα τον ξαναδώ ποτέ, ποτέ μου πια. Πέρασε λίγος καιρός και η Αφροδίτη δεν μπόρεσε να συνέλθει. Τότε αποφάσισε να πάει στον πατέρα της, στον Δία, να τον παρακαλέσει να τη βοηθήσει. Δεν μπορούσε να ζήσει άλλο χωρίς την παρουσία του Άδωνη. Η Περσεφόνη στον κάτω κόσμο θα έβλεπε τον Άδωνη συνέχεια, ενώ εκείνη δεν θα τον έβλεπε καθόλου. Αυτό δεν μπορούσε να το αντέξει. Τον αγαπούσε τόσο πολύ. Και ο Δίας, όπως πάντα, βρήκε τη λύση. Ο Άδωνης δεν θα έμενε ολόκληρο τον χρόνο στον κάτω κόσμο, αλλά κάθε άνοιξη και κάθε καλοκαίρι θα ξαναγύριζε στη γη για να μείνει κοντά στην Αφροδίτη του. Έτσι ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Ο θάνατος του Άδωνη και ο γυρισμός του στη γη συμβολίζει τον θάνατο της φύσης τον χειμώνα και την εκρανάστασή της την άνοιξη. Στην Αθήνα, αλλά και αλλού, κάθε χρόνο έκαναν γιορτές τα Αδόνια, όπου οι γυναίκες έκλαιγαν, χτυπούσαν τα στήθια τους και ξέσχιζαν τα ρούχα τους. Και εδώ τελείωσε ο μύθος του Άδωνη, του όμορφου παλικαριού που αγάπησε τόσο πολύ τη θεά Αφροδίτη. Και στην αρχαία Ελλάδα μας πάρε.